εδώ δεν βρίσκεται στο χωριό του κ. Κεφαλογιάννη. Είναι λέτε. Πάρα πολύ μικρή. Το 1 εκατομμύριο είναι εδώ. Δεν είναι αλλού. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Απλώς είναι περισσότεροι άνεργοι μαζεμένοι και παντού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άνεργοι. Μα εκεί που είναι οι περισσότεροι άνεργοι, εκεί υπάρχει αντίδραση. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει. Γι' αυτό είχαμε και το ωραίο φαινόμενο χτες. Νέα Δημοκρατία πανηγύρισε, το Πασόκ πανηγύρισε. Πολύ ωραία, κύριε Καψή. Ωραίο δάχτυλο μας έδειξε σήμερα ο κ. Βενιζέλος. Τα δικά μας παιδιά, είπε. Ποια δικά μας παιδιά? Σήμερα γίναν δικά μας παιδιά που μέχρι χτες δεν ήξερε. Ποτέ δεν υπόθηκε αυτό. Όχι, όχι, κάνετε μεγάλο λάθος. Την άκουσα με πολύ προσοχή. Τη διακαναλική. Τα δικά μας παιδιά, αυτά τα παιδιά τα οποία τα ξέρουμε και είναι δικοί μας άνθρωποι. Όχι, ήμουν πάρα πολύ σίγουρος. Αυτό που άκουσα. Ένα σχόλιο. Στην αυτοδιοίκηση μετέχουν στελέχη που είναι σε κόμματα. Ξαφνικά γίνανε δικά σας παιδιά. Δύο λεπτά, ένα λεπτό δηλαδή. Αλλά τα σχήματα τα αυτοδιοικητικά είναι ανεξάρτητα. Υπάρχουν στελέχη που είναι. Ο κύριος Γκουρός δεν είναι παιδί του κομματικού σωλήνα? Τώρα σε ποιον μιλάτε? Σε κανένα πιτσιρίκι 20 χρονών. Δεν ξέρω για με κοροϊδεύετε. Δεν λέω μοιάζω αυτό. Για 20χρονος. Σας επαναλαμβάνω. Μοιάζω για 20χρονος. Υπάρχουν στελέχη που ανήκουν σε δεν κόμματα. Να συνεχίζει. Και να τελειώνουμε. Έχουμε ευρωεκλογές. Πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι έχουν δείξει μέχρι τώρα. Ελάτε. Εγώ θα σας πω καλημέρα.